εκλεκτή και επίσημη προσκεκλημένη μας, Καπαδόκησες και Καπαδόκες. Επιτέλους η καρδιά της Καπαδοκίας χτυπά και στη Θεσσαλονίκη για να αναβιώσουμε μνήμες, να ζωντανέψουμε παραδόσεις από την πατρίδα των Αγίων και των Πατέρων, των αυτοκρατόρων και των στρατηγών, της ιστορίας και της Ορθοδοξίας, του πολιτισμού και του ελληνισμού, από την πατρίδα της καρδιάς μας. Πρώτη φορά ζούμε εδώ το θαύμα και τη μαγεία της Καπαδοκίας. Πρώτη φορά πλημμυρίζουμε τη Θεσσαλονίκη μας με τους χορούς μας, με τα τραγούδια μας, με τα χρώματα και το ρυθμό μας, με τα κουτάλια μας. Απόψε η Δυτική Θεσσαλονίκη, μέσα από το 20ο Παγκόσμιο Γαβούστημα, στέλνει ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο μήνυμα. Μέσα από τους δύο πυλώνες, την πίστη μας στο Θεό και τους Αγίους Του, την αγάπη μας προς την πατρίδα, μέσα από την ενότητά μας, αυτός ο τόπος θα σταθεί και πάλι στα πόδια Του και θα μεγαλουργήσει σε πείσμα όλων όσοι έχουν παντιοτρόπος βαλθεί να Τον μικρύνουν. Αγαπητοί μου, θα πρέπει να διατηρήσουμε την παρακαταθήκη των προγόνων μας και να φροντίσουμε αυτή η λαμπάδα του Πνεύματος να μείνει άσβεστη και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές. Με τις σκέψεις αυτές σας μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα, και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Καλώς ανταμωθήκαμε, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω όλους σας, όλους γενικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, που από την πρώτη στιγμή αποδέχθηκε το αίτημά μας και με μεγάλη χαρά και με τα μέσα που διέθετε μας είπε ναι, ναι, θα το κάνουμε μαζί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζίζη Κώστα, που έκανα τη δεύτερη επαφή και όταν πήγαμε με μία αντιπροσωπεία, μ' αγκάλιασε και μου δώσε δύναμη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μου λέει, προχώρα και είμαι εγώ από δίπλα σου. Πάλι με τα μέσα που μπορούσε. Σε ευχαριστώ, κύριε Απόστολε Τζίζη Κώστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ φυσικά και όλους τους άλλους, τους όμορους δήμους, το Σίκιον και Νεαπόλεως, το Σίμου τον Δανιλίδη, τον Λάζαρο τον Κυρίζολο, βεβαίως και ως πρόεδρος της Ένωσης των Δήμων και Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, μας βοήθησε και με τη χορηγία του, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που χωρίς τον οβολό το δικό τους ήταν πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε. Είναι για μένα εξαιρετική χαρά και τιμή να βρίσκομαι στο 20ο γαβούστημά σας, στο 20ο αντάμωμά σας, ένα αντάμωμα που γίνεται φέτος στη Θεσσαλονίκη και που θα μου επιτρέψεις να σου πω, Νίκη, δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού φέτος παρά στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Και καλά θα κάνουν κάποιοι που συζητούν τα πάντα και διαπραγματεύονται τα πάντα να πάρουν λίγο παράδειγμα, να παραδειγματιστούν λίγο από τον πατριωτισμό των Καπαδοκών και να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι κάποια πράγματα δεν είναι προς συζήτηση, δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Φίλες και φίλοι, πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη τιμή πως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουμε το 20ο αυτό γαβούστημα, το 20ο αντάμωμά σας. Και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ότι Καπαδόκες από όλη τη Μακεδονία, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται σήμερα εδώ για αυτό το σημαντικό διήμερο. Εμείς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Παύλου Μελά, μαζί με τους συλλόγους σας και τους φορείς σας, λειτουργήσαμε και δουλέψαμε μαζί. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι μαζί σήμερα είμαστε εδώ, στην καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας,
για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι τα ξεχωριστά αυτά χαρακτηριστικά του πολιτισμού των Καπαδοκών και της Καπαδοκίας οφείλουμε όλοι με τις δυνάμεις που έχουμε να τα μεταλαμβαδεύουμε από γενιά σε γενιά, γιατί εμείς, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, δεν ξεχνούμε την ιστορία μας. Δεν ξεχνούμε τη συμβολή των Καπαδοκών στο χτίσιμο της νέας Ελλάδας. Δεν ξεχνούμε που οι Καπαδόκες τα χρόνια εκείνα, όταν έρχονταν στην Ελλάδα, συναντούσαν κλειστές πόρτες, συναντούσαν δυσκολίες, και είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά. Συναντούσαν ένα κράτος και μια πολιτεία που δεν ήταν καθόλου φιλική, και όμως κατάφεραν να σταθούν, να λειτουργήσουν, να δημιουργήσουν, να κάνουν οικογένειες, να μπουν στις τέχνες, στα γράμματα, στις επιχειρήσεις, να στηρίξουν και να συνδιαμορφώσουν τη σύγχρονη ταυτότητα της Μακεδονίας. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ. Όχι μόνο γιατί η Καπαδοκία είναι ένας τόπος που έβγαλε τα 2/3 των Αγίων της Ορθοδοξίας μας, αλλά γιατί η Καπαδοκία και όλοι εσείς έχετε αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά που όλους εμάς που δεν είμαστε Καπαδόκες μας κάνουν περήφανος που είμαστε φίλοι σας. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση, καλό διήμερο, καλή επιτυχία, και η περιφέρειά μας θα είναι πάντα δίπλα σας και θα σας στηρίζει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σας καλωσορίζει ως Δήμαρχος του Παύλου Μελάς το 20ο Γαβούστημα εδώ στο ομώνυμο πρώην στρατόπεδο, στο μελλοντικό Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, όπου υποδεχόμενοι τέτοιου είδους σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στέλνουμε το μήνυμα ότι θέλουμε να καταστήσουμε αυτόν τον χώρο ως κόμβο πολιτισμού και ταυτόχρονα να γίνουμε κοινωνοί της λαμπρής και μακραίωνης ιστορίας μας. Φίλες και φίλοι, οι Καπαδόκες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ των απαταχού Ελλήνων. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη μητέρα πατρίδα ήκμασαν και δημιούργησαν ένα σημαντικό λίκνο πολιτισμού, και δεκαετίες μετά τον βάρβαρο εκδιωγμό τους κρατούν ζώσα την ιστορία τους, κρατούν ζωντανά τα κοιμήλια της παράδοσης και της μνήμης. Αυτά τα κοιμήλια της παράδοσης και της μνήμης των Ελλήνων από όλα τα πέρατα της γης θέλουμε να συγκεντρώσουμε εδώ, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού που θα γίνει εδώ πίσω. Και ήδη η μελέτη έχει, η χρηματοδότηση της μελέτης έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θέλω να σας πω ότι ο πλούτος και η δύναμή μας είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Ας κρατήσουμε λοιπόν ζωντανή αυτή την κληρονομιά μας. Ας κρατήσουμε ζωντανό τον πολιτισμό μας. Ας κρατήσουμε ζωντανή την πατρίδα μας. Καλό διήμερο παγκόσμιο αντάμωμα να έχουμε. Η απονομή μας είναι μια εικόνα του Αγίου Παϊσίου και φυσικά η πλακέτα μας. Χαιρετίζω το 20ο παγκόσμιο αντάμωμα Καπαδοκών Καραμαλίδων το 20ο Γαβούστημα. Καλωσορίζω τους Καπαδόκες όλου του κόσμου στη φιλόξενη Θεσσαλονίκη, στην προσφυγωμάνα Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή γιατί μου δίνεται η δυνατότητα να απευθυνθώ σε ένα ακροατήριο που έναν αιώνα μετά τον ξεριζωμό των προγόνων τους από τις πατρογονικές εστίες αγωνίζεται και αντιστέκεται να διαδώσει και να διασώσει τα ήθη, τα έθιμα, τη μουσική, το χορό, το τραγούδι, το γλωσσικό ιδίωμα, τον πολιτισμό των Καπαδοκών. Ένα ακροατήριο που κόντρα στα ρεύματα των εθνομηδενιστών της εποχής αντιστέκεται και διεκδικεί τη θέση του στην ιστορική μνήμη, διεκδικεί ιστορική μνήμη αναδεικνύοντας την πολιτιστική ρίζα του έθνους μας
ως μονόδρομο για την επιστροφή στο μέλλον. Καπαδόκησες, Καπαδόκες, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για εμένα να είμαι ανάμεσά σας. Κάθε μέρα μνημονεύω τη μεγάλη πατρίδα της Καπαδοκίας, αφού φέρω το όνομα του μεγάλου Αγίου Βασιλείου. Κάθε μέρα λειτουργώ μαζί σας αυτές τις μνήμες που κι εσείς έχετε. Σήμερα στην μέρα μνήμης του Κοσμάτου Ετωλού είμαστε όλοι εδώ μαζί για να ενώσουμε πολλές πατρίδες. Τις πατρίδες που κάνουν την μία, την μοναδική, την Ελλάδα. Καλησπέρα. Alors, je suis venu de France vous apporter à tous milliers de fils de Cappadoce rassemblés ici le salut de notre toute petite association extrêmement fervente mais qui ne compte que 120 personnes alors que vous êtes ici des milliers. Ήρθα από τη Γαλλία για να μεταφέρω εδώ στους χιλιάδες Καπαδόκες που είστε συγκεντρωμένοι τους χαιρετισμούς και την ζεστή αγάπη για την Καπαδοκία ανθρώπων από τη Γαλλία, που εμείς είμαστε λίγοι αλλά η αγάπη μας είναι μεγάλη. Εμείς είμαστε μόνο, εσείς είστε χιλιάδες και εμείς είμαστε μόνο 120 μέλη ενός σωματείου. Κεντρικής Μακεδονίας ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και στο αίτημά σας προς υποστήριξη του συγκεκριμένου θεσμού και στην πρόσκληση. Σας συγχαίρομαι θερμά για αυτήν την διοργάνωση. Αξιοποιώντας κατελάχιστον το βήμα, θέλω να πω το εξής. Φίλοι μου, δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Υπάρχουν αλυσμόνητες πατρίδες. Αν πατρίδα είναι μια συνισταμένη στην οποία συνεισφέρονται πολλά μαζί πράγματα, συνιστώσεις που την συναποτελούν, το έδαφος, οι ναοί, οι άνθρωποι, ο πολιτισμός, τα ήθη, τα έθιμα, τότε αντιλαμβάνεστε γιατί λέω ότι δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Φυσικά δεν μνησικακούμε, αλλά δεν υπάρχει κανείς θετός νόμος, αλλά προπαντός ούτε άγραφος που να μας υποχρεώσει στην παραίτηση από τη μνήμη. Έχουμε δικαίωμα, αλλά έχουμε και χρέος ιερό να θυμόμαστε. Καπαδόκης και Καπαδόκησες. Είναι βαθιές, πολύ βαθιές, πάρα πολύ βαθιές οι ρίζες της γενιάς μας. Όταν μικρό παιδί άρχισα να σκαλίζω τις ρίζες μας, βρήκα ότι κρύβουν ομορφιές. Οπότε λέω να τις σκαλίσω πιο βαθιά. Ρώτησα, έψαξα, βρήκα ομορφιές, μυρωδιές, σκέψεις, πίστη, πατρίδα. Μεγαλώνοντας, είπα να σκάψω.